Χρυσή Αυγή αποτελεί παιδί του συστήματος. Το αξιοποιεί το σύστημα, αποτελεί το εγκληματικό του χέρι, είναι τσιράκια των εργοδοτών. Και μάλιστα στην εμφάνιση της Χρυσής Αυγής και στη γιγάντωσή της συνέβαλε με την ανοχή, για να μην πω τη συγκαλυμμένη στήριξη, και ένα σημαντικό κομμάτι του αστικού συστήματος, του αστικού κράτους. Είχε ανοχή από μηχανισμούς στους κόλπους της αστυνομίας. Η προβολή από εργαλεία του αστικού κράτους, όπως είναι το μέσο μαζικής ενημέρωσης, ενός τμήματός τους τουλάχιστον, ως αντισυστημικούς, ως ακτιβιστές. Αλλά αξιοποιήθηκε κατά καιρούς και από τα άλλα κόμματα για συγκεκριμένες επιδιώξεις. Και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ. Να θυμίσω για παράδειγμα τη στιγμή, ο κύριος Κακλαμάνης θα το θυμάται και ο κύριος Αντωνιός, με πρόεδρο της Βουλής την κυρία Κωνσταντοπούλου, όπου απαιτούσε να έρθουν οι προφυλακισμένοι τότε βουλευτές της Χρυσής Αυγής για να ψηφίσουν τα νομοσχέδια, αλλιώς δεν θα έκανε νομιμοποίηση ψήφος, άρα δηλαδή νομιμοποίησαν τη δράση με έναν τρόπο. Δεύτερο στοιχείο το οποίο θέλουμε να βάλουμε. Με διαφωνία τότε της διάσκεψης των Προέδρων σε ό,τι αφορά την Ελλάδα. Βεβαίως, αλλά παρόλα αυτά η γνώμη της κυρίας Κωνσταντοπούλου, Πρόεδρου της Βουλής, με την ανοχή της κυβέρνησης τότε του ΣΥΡΙΖΑ, συμμετείχαν κανονικά στις διαδικασίες οι προφυλακισμένοι βουλευτές. Και λέω και ένα δεύτερο σημείο, ότι σήμερα πρέπει να καταδικαστούν, να μπουν στη φυλακή οι Ναζί. Αυτό είναι η λαϊκή απέτηση, αλλά παρόλα αυτά δεν πρέπει να υπάρξει κανένας εφησυχασμός. Γιατί ακριβώς εκτροφείο αυτών των μορφωμάτων των φασιστικών είναι η ανιστόρητη θεωρία περί δύο άκρων, η επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο αντικομμουνισμός, και δεύτερον, ότι χρειάζεται να απομονωθούν και κάθε προσπάθεια μετάλλαξη η οποία γίνεται, κάθε είδους φασιστοειδών από χώρους δουλειάς, από γειτονιές, γιατί σε συνθήκες κρίσης και αδιεξόδων του συστήματος, τόσο περισσότερο τους ανασύρουν, τόσο περισσότερο ανασύρουν τα μαντρόσκυλα του συστήματος. Καλημέρα, κύριε Καραθάνσο. Χρειάζεται να υπάρξει λαϊκή επαγρύπνηση.